Αλλεπάλληλα προβλήματα σημειώνονται στην εξεταστική των φοιτητών για το εαρινό εξάμηνο σχεδόν σε όλα τα ιδρύματα της χώρας. Η κυβέρνηση δεν πρόβλεψε καμιά επιπλέον οικονομική ενίσχυση των ΑΕΗ προκειμένου να πάρουν επιπλέον μέτρα για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της εξεταστικής διαζώσης για όλους τους φοιτητές, όπως ζητούσαν εξάλλου και οι φοιτητικοί σύλλογοι. Αποτέλεσμα είναι σε πολλά ιδρύματα να υπάρχουν ακόμα ερωτήματα για τον τρόπο διεξαγωγής της εξεταστικής, την προστασία και την ασφάλεια των φοιτητών, την πρόσβαση όλων στα απαραίτητα τεχνικά μέσα, αλλά και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων στην περίπτωση της εξέτασης εξ αποστάσεως. Αυτή τη στιγμή πραγματικά η εξεταστική είναι στον αέρα και έχουν ευθύνες και η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και οι διοικήσεις και οι καθηγητές και τα τμήματα, γιατί πραγματικά έχει διαμορφωθεί μια κριτική κατάσταση που βάζει πάρα πολλούς φραγμούς σε πολλούς φοιτητές για να μπορούν να δώσουν την εξεταστική τους. Και συγκεκριμένα τι εννοούμε με αυτό? Εννοούμε ότι δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο για να δοθούν γάντια, μάσκες, να προσληφθεί το απαραίτητο προσωπικό καθαριότητας, να γίνουν απολυμάνσεις σε αμφιθέατρα κτλ., ούτως ώστε να μπορούμε να δώσουμε διαζώσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η πλειοψηφία των μαθημάτων να γίνει ηλεκτρονικά. Υπάρχουν τμήματα όπως πολιτική μηχανική στο Πολυτεχνείο, όπου για παράδειγμα οι καθηγητές βγαίνουν και καλούν τους φοιτητές να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση, αν γίνει το μάθημα διαζώσεις και κολλήσει κάποιος φοιτητής, να πάρουν δηλαδή φοιτητές την ευθύνη, αν κολλήσει κάποιος φοιτητής και με τον κορονοϊό. Έχουμε τμήματα, για παράδειγμα, όπως είναι ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί και μηχανολόγοι, που βγαίνουν καθηγητές και λένε ότι εμείς σας αντιμετωπίζουμε σαν εγκληματίες, γιατί θα κάνουμε ηλεκτρονική εξέταση και δεν ξέρουμε αν θα την γράφετε ή όχι. Οπότε θα καταγράφουμε με κάμερες στα δωμάτια σας, θα καταγράφουμε την οθόνη του υπολογιστή σας, θα βλέπουμε τι κάνετε στον υπολογιστή κτλ. Δηλαδή, καταπάτηση των δικαιωμάτων των φοιτητών. Δεν λένε τίποτα για τους φοιτητές που μπορεί να μην έχουν υποδομές, μπορεί να μην έχει λάπτοπ, να μην έχει ίντερνετ κτλ. Δεν λένε τίποτα για τις ευπαθείς ομάδες, που αντικειμενικά είναι φοιτητές που δεν μπορούν να έρθουν στο Πολυτεχνείο να δώσουν σε όποια μαθήματα γίνουν διαζώσεις. Δεν λένε και τίποτα και για τους επαρχιώτες φοιτητές, που όπως είπα πριν αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα, αντιμετωπίζουν και οικονομικά προβλήματα. Και είναι και κάποιοι φοιτητές οι οποίοι είναι στις εστίες και είναι πάρα πολύ εξουσιασμένα τα ζητήματα εκεί με κλιματισμού, σύντηση κτλ. Και δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο για να στηριχθούν αυτές οι ομάδες. Η κυβέρνηση, με τη λήξη της περίοδου της καραντίνας, πέταξε τον μπαλάκι στα ΑΕΗ και στους ίδιους τους διδάσκοντες για τον τρόπο διεξαγωγής της εξεταστικής, με τον αρμόδιο υφυπουργό Βασίλη Διγαλάκη να δηλώνει: ο κάθε διδάσκον έχει την αρμοδιότητα να επιλέξει τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος, τηρουμένων όλων των μέτρων προστασίας και προφύλαξης. Στη φιλοσοφική θα εφαρμοστούν και οι 5 τρόποι. Δηλαδή γραπτά και προφορικά εξ αποστάσεως, γραπτά και προφορικά διαζώσεις και απαλλακτική εργασία. Όμως υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία ακόμα δεν έχουν λυθεί και πολλοί φοιτητές είναι στον αέρα. Πρώτα και κύρια, για όσα μαθήματα πραγματοποιηθούν διαζώσεις, δεν έχουν πάρθει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας. Είναι το σημαντικό κομμάτι της καθαριότητας και των δεσμεύσεων που δεν έχουμε πάρει και από τα αντίστοιχα όργανα των καθηγητών, που μέχρι πρόσφατα, πριν κλείσουμε και την καραντίνα, κολυμπάγαμε στο σκουπίδι όλο το προηγούμενο διάστημα, δεν έχει γίνει πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας και δεν ξέρουμε κατ' επέκταση τι μέτρα προστασίας θα πάρει το τμήμα. Ειδικά εμείς που έχουμε πολλά εργαστήρια που απαιτείται η φυσική παρουσία των φοιτητών για να μπορούμε και να αντιληφθούμε το μάθημα και το ίδιο το αντικείμενο των σπουδών μας συνολικότερα, το να το κάνουμε μέσα από έναν υπολογιστή, σαν να βλέπουμε κάποιο βιντεάκι στο YouTube, προφανώς και δεν μπορεί να μας βοηθήσει και εμάς τους ίδιους να καταλάβουμε και να εξεταστούμε και μετέπειτα σε αυτό το μάθημα, έχοντας πάρει τη γνώση, έχοντας καταλάβει το ίδιο το περιεχόμενο και του μαθήματος και του αντικειμένου σπουδών. Είναι και επίσης και μαθήματα σε πολλές σχολές που δεν έχουν διδαχθεί, ενώ δηλαδή κάποια γίνονται σαν μέσω τηλεματικά και τα λοιπά με καθηγητές, δεν έχουν ξεκινήσει καν, δεν έχουν γίνει ούτε τηλεματικά ούτε τίποτα. Και αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα και οι φοιτητές δεν θα μπορέσουν να τα δώσουν, βάζοντας παραπάνω φραγμούς και σε ένα παιδί φτωχό, γιατί αντικειμενικά πάνε πίσω οι σπουδές του και θα αναγκαστεί περισσότερο να σπουδάζει, να δίνει χρήματα, να επιβαρύνει τους γονείς του, που σήμερα πραγματικά είναι πολύ δύσκολες συνθήκες. Επίσης, αντιμετωπίζουμε και πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα με την επιτυχία εξεταστική και με τα εργαστήρια. Από τη μία, η επιτυχία εξεταστική στους αρχιτέκτονες είναι στον αέρα, γιατί με απαράδεκτο τρόπο εκεί πέρα το τμήμα αποφάσισε να μην γίνει επιτυχία εξεταστική φέτος. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια και στις υπόλοιπες σχολές του Πολυτεχνείου γίνεται κανονικότατα. Εκεί είναι και το ζήτημα των εργαστηρίων, που τα περισσότερα έχουν ακυρωθεί στο Πολυτεχνείο. Δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο για να πάρθουν καθηγητές, να ανοίξουν αίθουσες παραπάνω κτλ. Και να τηρηθούν τα μέτρα για να είμαστε ασφαλείς κτλ. Οι απαλλακτικές εργασίες θεωρείτε ότι είναι πιο χαμηλής ποιότητας εξέταση και σε σχέση με την ποιότητα των μαθημάτων που κάνατε μέχρι τώρα?
Οι απαρακτικές εργασίες θα μπορούσαν να είναι ένα πολύ σημαντικό βοήθημα κατά επέκταση και για να μάθουμε και για να εξεταστούμε, αλλά με τις συνθήκες και που διδαχθήκαμε και στο πώς καταλήγουμε να δώσουμε τόσες πολλές εργασίες, τελευταία στιγμή κατά κόρον, βάζει σε δυσκολίες στον φοιτητή. Ενδεικτικό είναι ότι στην επιπτυχία εξεταστική, η οποία στηβάχτηκε μέσα σε μία εβδομάδα, πρακτικά 5 μέρες, πρέπει να καταθέσουν εργασίες, να εξεταστούν. Και αν ένας άνθρωπος, ένας φοιτητής δούλευε, δεν θα μπορούσε να εξεταστεί σε κανένα. Αντίστοιχα, μεγάλο ζήτημα έχουμε και για μεταεξαποστάσεως μαθήματα, στα οποία προκαλείται μία σύγχυση ανάμεσα στους φοιτητές, γιατί δεν γνωρίζουμε πώς ακριβώς θα εξεταστούμε, τι θα γίνει αν πέσει το σύστημα. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για καταγραφή των φοιτητών που δεν έχουν τα μέσα, κάμερα, μικρόφωνο κτλ. Για να μπορέσουν να εξεταστούν. Και αντίστοιχα, είχαμε ζητήματα και με τις απαλλακτικές εργασίες, γιατί άνοιξαν πάρα πολύ αργά οι βιβλιοθήκες και δεν υπήρχε όλο το αναγκαίο εκπαιδευτικό υλικό, ήταν ειρτημένο. Δεν έχουν ακόμα παραδοθεί τα συγγράμματα, φανταστείτε. Οι φοιτητές στους δρόμους, ακόμα μια φορά. Ακόμα και όπου φαίνεται να εξασφαλίζονται καλύτερες συνθήκες διεξαγωγής της εξεταστικής, αυτό έγινε κάτω από την πίεση και τους αγώνες των ίδιων των φοιτητών. Με αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις σε Κοσμητεία, Υπουργείο, Πρυτανίες αλλά και στο τμήμα, καταφέραμε να διασφαλίσουμε ότι η εξεταστική θα γίνει διαζώσης. Τα μέτρα τα οποία θα πάρθουν είναι ότι θα εγκατασταθούν αντισηπτικά διαλύματα στους χώρους, η διαδικασία της εξεταστικής θα μειωθεί στη 1,5 με 2 ώρες, εξαρτάται το μάθημα. Ανάμεσα στα μαθήματα τα οποία θα εξετάζονται θα υπάρχει ένα εύλογο χρονικό περιθώριο ώστε να απολυμαίνονται οι τάξεις και οι φοιτητές μέσα στα αμφιθέατρα θα έχουν τις κατάλληλες αποστάσεις ώστε να διασφαλίζεται η προστασία όλων μας αλλά και των διδασκόντων. Για τους φοιτητές οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες αλλά και για οποιοδήποτε άλλο λόγο έχουν, αυτή ήταν η απόφαση του τμήματος, και δεν μπορούν να παρευρεθούν ώστε να εξεταστούν διαζώσεις, θα δοθούν από το τμήμα, από τους διδάσκοντες, βασικά απαλλακτικές εργασίες, τις οποίες θα τους δοθεί ένα χρονικό περιθώριο γύρω στη 1 με 2 εβδομάδες για να τελειώσουν. Και έπειτα, με την πρώτη ευκαιρία που θα έχουν για να διασφαλιστεί το αδιάβλητο, θα εξεταστούν από κοντά πάνω σε αυτήν την εργασία. Σε πολλές περιπτώσεις, τα προβλήματα που εμφανίζονται τώρα με την εξεταστική αντανακλούν προβλήματα που εμφανίστηκαν και το προηγούμενο διάστημα της καραντίνας, με μαθήματα και εργαστήρια που στην ουσία δεν διδάχτηκαν εξ αποστάσεως, με τεχνικά προβλήματα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και στις διάφορες πλατφόρμες που χρησιμοποιούνταν. Καθηγητές παίρνουν απουσίες σε πολλά εργαστήρια και μαθήματα στη σχολή, με αποτέλεσμα να έχουν βγει λίστες και πολλά παιδιά να είναι κομμένα, να μην μπορούν να δώσουν. Και αντίστοιχα είναι και ενδεικτικό το ότι κατά τη διάρκεια που γινόντουσαν τα μαθήματα, το σύστημα έπεφτε. Δεν χωράγαμε μέσα στην τηλεεκπαίδευση, τέλος πάντων, τηλεματικά που κάναμε τα μαθήματα, με αποτέλεσμα πολλά παιδιά να χάνουν ακόμα και την παράδοση, που βέβαια δεν υπήρχε δυνατότητα να την καταγράψουμε. Και τώρα για την εξεταστική, τι ενημέρωση έχετε, πώς θα γίνει αυτή? Καταρχήν, το πρόγραμμα βγήκε πριν μια εβδομάδα. Δεν έχουμε λάβει καν όλα τα βιβλία τα οποία έπρεπε να έχουμε, τα συγγράμματα. Αντίστοιχα, η εξεταστική έχει οριστεί να γίνει με 2 τρόπους, ηλεκτρονικά και διαζώσεις. Ηλεκτρονικά, το πρόγραμμα έχει βγει μέχρι τις 24 Ιουλίου. Και βέβαια, επειδή δεν έχουμε τα βιβλία μας όλα, δεν έχουμε παρακολουθήσει τα μαθήματά μας, έχουμε πρόβλημα να μπορέσουμε να δώσουμε. Και αντίστοιχα, για τη διαζώση δεν έχουμε καμία ενημέρωση παραπάνω από το τι θα γίνει μετά την εξεταστική τηλεματικά. Φαίνεται ότι στο Πανεπιστήμιο Πειραιά είναι πιο ομαλή η κατάσταση σχετικά με την εξεταστική. Εντάξει. Γενικά, στην διεξαγωγή της έρευνας εξεταστικής στο ΠΑΠΗ υπάρχουν 2 πλευρές. Υπάρχει συγκροτημένη προσπάθεια που γίνεται από το Υπουργείο, από τις διοικήσεις και από την Βρετανία να παρουσιάζουν το άσπρο μαύρο, και υπάρχουν και οι φοιτητές που βιώνουν αυτά που βιώνουν. Και αυτά που βιώνουν οι φοιτητές λένε ότι η εξεταστική είναι στον αέρα. Ακριβώς για το λόγο του ότι ενώ έχουν βγει μόνο σε 2 τμήματα ανακοινώσεις με το πρόγραμμα της εξεταστικής, σε όλα τα άλλα τμήματα δεν έχει βγει κανένα. Και ουσιαστικά λένε ότι θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, πολύ ελάχιστα μαθήματα διαζώσεις, και αυτά που θα γίνουν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας απαιτούν ένα εξοπλισμό το οποίο το Πανεπιστήμιο δεν το διασφαλίζει. Και η επόμενη πλευρά πάνω σε αυτό είναι ότι το πρόγραμμα της εξεταστικής, από τη στιγμή που δεν έχει βγει, υπάρχουν εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες συναδέλφοι μας που είναι στην επαρχία και δεν μπορούν ούτε να οργανώσουν τα οικονομικά τους ούτε το πρόγραμμά τους για να μπορούν να είναι στο ΠΑΠΗ, αν χρειαστεί, να δώσουν το μάθημά τους. Στη ΣΕΙΠ έχουν πεταχτεί ήδη πολλοί φοιτητές εκτός εξεταστικής, επειδή δεν έχουν κάμερα και μικρόφωνο και δεν μπορούν να δώσουν ουσιαστικά εξεταστική. Και η απάντηση των διοικήσεων είναι: θα δούμε από Σεπτέμβρη.
πώς θα συμβεί αυτό, πώς θα δώσουμε και αν θα δώσουμε και με τι όρους θα δώσουμε. Μας ενημερώνουν και προσπαθούν να καθησυχάσουν τους φοιτητές, οι οποίοι έχουν πραγματική ανησυχία, με το εξής επιχείρημα, ότι θα δώσουμε μέσω της ηλεκτρονικής τάξης σε θεωρητικά κατά βάση μαθήματα και επειδή η ηλεκτρονική τάξη απαιτεί πάρα πολύ μικρό όγκο δεδομένων, το σύστημα δεν θα πέσει. Παρ' όλα αυτά, στο τμήμα του χρηματοοικονομικής και τραπεζικής διοικητικής, δώσαμε πρόοδο η οποία μετράει στο βαθμό της εξεταστικής, που μπήκαν 148 φοιτητές. Φανταστείτε να μπουν δηλαδή οι φοιτητές που αναμένεται να δώσουν εξεταστική. Τι έχει να γίνει, έπεσε το σύστημα 30 φορές. Ακούστε! Καλά! Τι λένε οι φοιτητές! Αντίστοιχη με την εικόνα που εμφανίζεται στα ιδρύματα της Αττικής, είναι και η εικόνα στα ιδρύματα όλης της χώρας. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η Βρετανία από πολύ νωρίς μας ανακοίνωσε πως όλα τα μαθήματα θα εξεταστούν ηλεκτρονικά, γιατί δεν μπορεί να εξασφαλίσει, όπως λέει, την τήρηση των μέτρων υγιεινής. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η εξεταστική έχει αποφασιστεί ότι θα γίνει ηλεκτρονικά. Οι φοιτητές στις αρχές του Ιουνίου κλήθηκαν να υπογράψουν μια υπεύθυνη δήλωση όπου συμφωνούσαν με τους όρους με τους οποίους αυτή θα πραγματοποιηθεί και οι οποίοι όμως θα διαμορφώνονταν από τον καθηγητή του κάθε μαθήματος κατά την ατομική του βούληση. Στο Πολυτεχνείο, για παράδειγμα, ακούστηκε σε ορισμένα μαθήματα ότι ο φοιτητής μπορεί να χρειαστεί μέχρι και τρεις κάμερες που θα τον επιβλέπουν στην ώρα της εξέτασης. Πράγμα που σημαίνει ότι ο ίδιος επομίζεται και το κόστος για αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού, του μικροφώνου και της κάμερας. Και δεν έχει υπαρθεί κανένα μέτρο για τους φοιτητές που δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό. Οι φοιτητές των τμήματων αυτών θα κληθούν να εξεταστούν για τα εργαστηριακά τους μαθήματα μέσα από βίντεο. Πόση ώρα για ένας φοιτητής που παίζει κοντραμπάσο θα μπορέσει να κριθεί από τον καθηγητή του για το αν έπαιξε σωστά το κομμάτι του μέσα από ένα βίντεο? Στο Δημοκρατήριο Πανεπιστήμιο Θράκης, όπως και σε πολλά άλλα ιδρύματα της χώρας, η εξεταστική διεξάγεται εξ αποστάσεως ύστερα από απόφαση της Βρετανίας. Ενώ την ίδια στιγμή δεν έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα της εξεταστικής σε μια σειρά σχολές όπως είναι η Ιατρική στην Αλεξανδρούπολη και η Δασολογία στην Οριστιάδα. Πρόσφατο είναι το παράδειγμα της εξ αποστάσεως εξέτασης μαθήματος στις σχολές του Διεθνούς Πανεπιστημίου στην Καβάλα, όπου την ώρα της εξέτασης το σύστημα πέταξε εκτός δεκάδες φοιτητές ή οι περιορισμοί στην πρόσβαση στην εξεταστική που αποφασίστηκαν σε σχολές του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Σε τμήματα όπου είναι απαραίτητο να ολοκληρωθούν οι κλινικές για να δώσουν οι φοιτητές το μάθημα, όπως για παράδειγμα στο τμήμα της οδοντιατρικής, αυτές δεν γίνονται επειδή το τμήμα δεν έχει λάβει κανένα μέτρο υγιεινής ώστε να πραγματοποιηθούν. Ενώ στο τμήμα της ιατρικής, όπου οι κλινικές ξεκίνησαν να γίνονται μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα, οι φοιτητές πληρώνουν από την τσέπη τους τα μέσα ατομικής προστασίας. Το τεράστιο χωροταξικό πρόβλημα του Πανεπιστημίου έρχεται για ακόμα μία φορά στο προσκήνιο. Να επιβεβαιώσει ότι τα ελάχιστα και μικρά αμφιθέατρα δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να εξασφαλίσουν μια διαζώση εξεταστική με τα μέτρα υγιεινής που θα πρέπει να ληφθούν. Χαρακτηριστικό αποτελεί το γεγονός πως ακόμα και τώρα το Πανεπιστήμιο δεν έχει προσλάβει προσωπικό για να καλύπτονται οι υγειονομικές ανάγκες του. Από την άλλη, γίνεται λόγος για έξτρα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών εξ αποστάσεων με χαμηλότερα δίδακτρα. Το πιο ανησυχητικό δε αποτελεί το γεγονός πως δεν φαίνεται να παίρνουν μέτρα ώστε η εξεταστική του Σεπτέμβρη να μπορέσει να δοθεί διαζώσεις. Επιβεβαιώνεται λοιπόν για μία ακόμα φορά πως τα κέρδη του Πανεπιστημίου μπαίνουν πάνω από εμάς τους ίδιους τους φοιτητές. Και έχουμε πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα στην Πολυτεχνική της Ξάνθης, όπου έχουμε εξέταση μαθήματος στις 30 Αυγούστου. Μιλάμε ουσιαστικά για μία εξεταστική η οποία θα διαρκέσει 4 μήνες, αν υπολογίσουμε ότι θα ξεκινήσει από τον Ιούνιο, μαζί και με την εξεταστική του Σεπτέμβρη. Η κυβέρνηση δεν παίρνει κανένα ουσιαστικό μέτρο για το πώς θα γίνει η εξεταστική. Στην ίδια λογική, η Βρετανία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αντί να διεκδικήσει κρατικό κονδύλι για τις ανάγκες που έχουν προκύψει, πετάει τον μπαλάκι διεξαγωγής της εξεταστικής στα τμήματα. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή, οι καθηγητές να προσπαθούν να διαχειριστούν εγκαταστάσεις και προβλήματα που προκύπτουν μπροστά στην εξεταστική, χωρίς να έχουν τα απαραίτητα μέσα. Συγκεκριμένα, υπάρχουν τμήματα που δεν έχει βγει ακόμα το πρόγραμμα εξεταστικής. Το βασικό ζήτημα είναι πως σε αρκετά τμήματα υπάρχουν μαθήματα που δεν έχουν διδαχτεί καθόλου από την αρχή της χρονιάς, ενώ σε κάποια τμήματα υπάρχουν ακόμα αλυσίδες στα προγράμματα σπουδών, πράγμα που αυξάνει περισσότερο τα εμπόδια για να συνεχίσουμε τις σπουδές μας για να πάρουμε πτυχίο. Επίσης, οι κλινικές ασκήσεις του τμήματος της νοσηλευτικής δεν θα πραγματοποιηθούν φέτος, αφού το Πανεπιστήμιο δεν δίνει μέσα ατομικής προστασίας στους φοιτητές, ούτε καν μάσκες. Αντίστοιχα, εκατοντάδες είναι οι φοιτητές της ιατρικής που συμμετέχουν στις κλινικές ασκήσεις χωρίς μέσα προστασίας.
Τέλος, σε κάποια εργαστήρια που έχουν εξεταστεί ήδη αυτές τις μέρες, αρκετοί φοιτητές έχουν κοπεί λόγω προβλημάτων στη σύνδεση και στα συστήματα που έχουν επιλεχθεί για την εξέταση. Οι φοιτητικοί σύλλογοι δεν επιδιώκουν να ξεφύγουν από την εξεταστική όπως έσπευσαν κάποιοι να τους συκοφαντήσουν, αλλά προβάλλουν ολοκληρωμένα πλαίσια πάλης για την εξασφάλιση των σπουδών όλων των φοιτητών. Νομίζουμε ότι οι φοιτητές έχουμε πείρα, ότι μπορούμε, αν καταλάβουμε πρώτα απ' όλα τη δύναμή μας, να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και σε αυτές τις συνθήκες και να διεκδικήσουμε ισότιμη και αδιάβλητη εξεταστική. Οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ζητάμε τώρα, έστω και τελευταία στιγμή, η κυβέρνηση και η Βρετανία να πάρουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διεξαγωγή της εξεταστικής για να μην χάσει κανένας φοιτητής την εξεταστική του. Πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα μας όπως κάναμε και τις προηγούμενες μέρες και καταφέραμε αυτό, για παράδειγμα, με την καταγραφή να πάρθει πίσω. Ή αυτό με τις υπεύθυνες δηλώσεις πολιτικούς μηχανικούς, καταφέραμε κινητοποίηση να το πάρουν πίσω. Καλούμε και όλους τους φοιτητές μέσα από τους φοιτητικούς συλλόγους να συνεχίσουν τον αγώνα μας για να καταφέρουμε να πραγματοποιηθεί η εξεταστική σε όλα τα μαθήματα με ισοτιμία και ασφάλεια για όλους. Ζητούν μεταξύ άλλων έκτακτο κονδύλι ενίσχυσης των ιδρυμάτων για προσωπικό και υποδομές, ώστε να εξασφαλιστεί η εξεταστική για όλους τους φοιτητές. Να αξιοποιηθούν συνεδριακά κέντρα και χώροι των πανεπιστημίων με όλα τα μέσα προστασίας και καθαριότητας. Να γίνει διπλή εξεταστική το Σεπτέμβρη. Να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι φοιτητές θα έχουν πρόσβαση στον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό για εξ αποστάσεως εξέταση, χωρίς δική τους οικονομική επιβάρυνση. Να ληφθεί επιπλέον μέρημνα για τους επιπτυχίο και τους εργαζόμενους φοιτητές, αλλά και για την ολοκλήρωση των πρακτικών ασκήσεων εργαστηρίων και κλινικών.